Η πλειοψηφία των γιατρών, το είπα και πριν, είναι απλήρωτες εφημερίες τους, στον οποίο έχουν να πληρωθούν 5-6 μήνες. Είναι η πιο χαμηλή αμοιβόμενη σε όλη την Ευρώπη, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό. Γι' αυτό να δεν διεκδικείτε όμως. Ποιο το είπε, δηλαδή. Εγώ. Και τι να κάνουμε, να πιάσουμε τον Υπουργό από το λαιμό. Δεν ξέρω. Οι βουλευτές. Ακούστε, εγώ δεν ακούω, γιατί μίλαγα χθες με μία βουλευτίνα, η οποία έλεγε: εμείς έχουμε την κάρτα, τα 8.000 που παίρνει βουλευτής και δεν έχει κάνει τίποτα για το σύστημα υγείας. Να μπορέσει να έχει ποιότητα, δεν μίλησε. Δεν μας είπε τι έκανε για τους γιατρούς και για την υγεία. Το οχτάρικο το παίρνει. Απλώς αυτό είναι λοιπόν, και ο γιος με τους δεν είπε όπως... κανείς βουλευτής γιατί μένουν χωρίς γιατρούς στα αγροτικά ιατρία σήμερα. Δεν έδωσε κανείς απάντηση. Το μόνο που αμέσως. Όχι, να μην ξεφύγουμε. Αλλά θα παρακαλέσω όμως όλα τα κοινωνικά ιατρία σε όλη την Ελλάδα. Δεν άκουσα κανείς να πει πώς στηρίχθηκαν, ρε παιδιά. Το κράτος δεν μπορούσε. Το κράτος έδινε στους βουλευτές να πάρουν το μισθό του. Καμία αντίρρηση. Δεν τους έδωσε τίποτα. Λέω λοιπόν. Βάζουμε μία σκέψη. Βάζουμε μία σκέψη. Εάν ο κύριος Αλεξιάδης, με τον οποίο, αν θέλετε, εδώ μιλάει, έχουμε και μία συμπάθεια Πατούλη, με την έννοια του έργου. Μιλάει για τους ιδιώτες ιατρούς όμως. Και όλοι μιλάνε για τους ιδιώτες, δεν μιλάνε για τους συστήματος. Ακούστε, λένε και τώρα. Οποίοι, αυτοί που είναι συμβεβλημένοι ιδιώτες είναι. Και αυτοί που συνταγογραφούν στον ΕΟΠΗ, συνταγογραφούν μέσα από την ηλεκτρονική. Δεν μιλάω για αυτή, δεν μιλάω για το δεκάρικο. Πρόεδρε, τεχνικά, εκείνο που δεν μπορεί να ισχύσει είναι το εξής. Πώς θα καθοριστεί μέσα από την κάρτα υγείας η αμοιβή. Αν δηλαδή ο γιατρός θα παίρνει 10 ή θα παίρνει 50 ευρώ την επίσκεψη. Μέσα από την κάρτα υγείας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς. Αυτό είναι, κύριε Πατούλη, κύριε Πρόεδρε. Πάνε σε ιδιώτη γιατρό και λένε. Τον εμπιστεύομαι, είναι καταπληκτικός επιστήμονας. Τις περισσότερες φορές δεν μου δίνει απόδειξη. Λοιπόν, εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Ή μου λέει το εξής, λένε κάποιοι εδώ. Σας λέω τι λένε, σας μεταφέρω. Μου λένε, λέει, έχει λέει μια κοπέλα απ' έξω. Και από την ώρα που. Γιατί ποτέ δεν τα παίρνει. Είναι, παρακαλώ, στη γραμματεία. Πάει στη γραμματεία και του λέει, προσέξτε, είναι 80 με απόδειξη, 50 χωρίς απόδειξη. Όταν έχει έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 700 ευρώ εντάξει, το μήνα. Είναι αδιανόητο. Ακούστε. Αυτό κύριε Παπαδάκη, σας λέω τον τροχό τον έχουν ανακαλύψει στην Ευρώπη. Εδώ πάντα βρίσκουμε διάφορες μεθόδους, διότι θέλουμε να πάμε μια πολιτική προς τις τράπεζες. Θα πάρουν και εκεί οι τράπεζες. Δεν πειράζει. Να το ξέρουμε όμως. Διότι και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στη Δανία υπάρχει η κάρτα υγείας του ασθενή. Που έχει τα προσωπικά δεδομένα στενά, αν θέλετε, απολύτως τεκμηριωμένα για να μην φύγουν, και έχει και τον τρόπο όποιος θέλει να αναλάβει τη φορολογική τεκμηρίωση για το φορολογικό εισόδημα να το βρει. Εδώ τι λέμε τώρα. Δεν μπορεί το κράτος να κάνει τίποτα. Παίρνει τους τραπεζίτες, βάζουμε τις κάρτες, κρατάει το 2% το ποσοστό και συγχρόνως, εγώ σας το θέτω αυτό, τα προσωπικά δεδομένα της ασθένειας και του ασθενή. Πρέπει να κατοχυρώνεται πάντα. Αυτό δεν είναι, είναι ούτε δικηγορικό γραφείο, ούτε γραφείο για τσιγάρα. Πάντως, είναι η ασθένεια. Κύριε Πατούλη, εδώ θα πρέπει να σας πω ότι η εντύπωση η οποία έχει δημιουργηθεί είναι ότι ιδιαίτερα με τους ιδιώτες γιατρούς υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Να αντιμετωπιστεί. Εδώ και υπάρχουν εκλεκτά στελέχη. Και ό,τι γίνεται, τότε υπάρχει αντίδραση. Σε αυτό υπάρχει αντίδραση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει παράδειγμα. Δεν μιλάμε για τους ασθενείς. Να είμαστε ειλικρινείς. Μην το γενικεύουμε. Ήτανε μία και είναι μία ανοιχτή σκέψη στην κοινωνία. Δεν πήγαμε ούτε να κάνουμε κατάληψη του Υπουργείου, πάντως, Πατούλη, ούτε πήγαμε να καταλάβουμε κανένα γραφείο. Πάρει πάρα είπαμε πολλά λοιπόν, βεβαίως θα πάρετε κι άλλα. Που είπε το παράδειγμα, ξέρετε, 80 με απόδειξη, 60 χωρίς ακούστε, απόδειξη. Εμείς αυτό με την κάρτα τελειώνει. Το καταδικάζουμε, όμως. Ακούστε. Τελειώνει. Τώρα μην γελιέστε. Δεν υπάρχει. Και με την κάρτα θα μπορούσε να γίνει. Δεν αυτό. Μπορεί γιατί περνάει μέσα από και με την κάρτα θα μπορούσε. Μπορεί, αλλά έχει λιγότερα λεφτά. Εδώ πρέπει να υπάρξει φορολογική συνείδηση. Αυτό είναι καταρχήν το μέλημα. Το δεύτερο, και με την κάρτα μπορεί να σου πει: α, την κάρτα φέρουμε με την μια... Παντού θα μπορούσε κάτι να άλλο όμως. Και να μην περάσει κάτι κάρτα. Άλλο, Παναγιώτη Παντελή. Ωραία, λοιπόν. Θα βάλουμε κάρτα στο γιατρό και να παίρνει η κάρτα ο γιατρό. Θέλει, δεν θέλει. Θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το ποσό αυτό. Είναι το θέμα. Και αυτό είναι το θέμα, Γιώργο μου, και αυτό είναι θέμα του φορολογικού νομοθεσίου. Και προχθές που είχε εδώ τον κύριο Αλεξιάδη, είπε δύο πράγματα. Ένα, ότι το αφορολόγητο θα κτίζεται με τις κάρτες. Και το δεύτερο το οποίο είπε ότι σε μερικά επαγγέλματα και δεν ξέρω αν υπονοούσε τους γιατρούς η κάρτα θα είναι υποχρεωτική. Ναι. Ήταν μια τέτοια έτσι, εδώ. Για να ακούσουμε αυτό που είπε, Άννη. Για να ακούσουμε αυτό. Εδώ το είπες. Αυτή, από αυτή την εκπομπή. Να κοιτάξτε, ακούστε.
προσανατολιζόμαστε, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, προσανατολιζόμαστε, είναι να αναγνωρίζουμε πλέον, να κτίζουμε δηλαδή το αφορολόγητο μόνο με τη χρήση πλαστικού χρήματος, ψηφιακών συναλλαγών δηλαδή, είτε κάρτα χρεωστική, πιστωτική, είτε τραπεζικές συναλλαγές, και μένω με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίζουμε και διάφορες άλλες δαπάνες, π.χ. ιατρικές δαπάνες. Αυτή θα επιβάλλετε στους γιατρούς ουσιαστικά να δέχονται κάρτες? Γιατί τώρα δεν έχουν οι γιατροί στα γιατρία τους μηχανάκι να δέχονται κάρτες. Δεν νομίζω ότι οι γιατροί οι οποίοι μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν στο δύσκολο θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογραφίας θα είναι δύσκολο να έχουν δίπλα τους ένα μηχάνημα. Υποχρεωτικό θα είναι το μηχάνημα, σκεφτόσαστε? Σε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Σε κάποιες άλλες θα μπορεί να είναι προαιρετικό. Στους γιατρούς θα είναι υποχρεωτικό. Ακούστε τι είπε. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά γιατρία έχουν και τις κάρτες, το είπαμε και πριν. Να. Το δεύτερο, το ζήτημα το οποίο προκύπτει, σας είπα δύο πράγματα και να το ρωτήσω τον κύριο Λεξιά, θα πιθανολογώ ότι θα πάμε να το συναντήσουμε κιόλας. Το πρώτο είναι το προαιρετικό και το δεύτερο είναι τα προσωπικά δεδομένα. Μην το παίρνετε τόσο αστείο αυτό που σας λέω. Τώρα, εντάξει, σε λίγο τώρα, θα ξέρει κάθε τράπεζα τώρα, για κάθε ασθενή. Πόσο παθογένεια έχει, κύριε, και αυτό σχετίζεται και με ασφαλιστικές εταιρείες ιδιωτικές. Εγώ σας το θέτω. Για δώσω παράδειγμα, πάγια. Πήγαμε τη μητέρα μου σε ένα ρευματολόγο για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και έκανε η επίσκεψη 150 ευρώ. Ωραία. Δεν έχει σημασία, σε αυτόν θέλαμε να πούμε. Δεν είναι συγκεκριμένο. 150 ευρώ. Εξειδικευμένο. Και μετρητά, και αν δεν ζητούσαμε απόδειξη, λυπάμαι που το λέω γιατί ήμουν μπροστά. Πήρες απόδειξη? Πήρα γιατί τη ζήτησα. Το καταδικάζουμε και μέσα από την εκπομπή σας. Αλλά το ζήτησα και μου λέει χωρίς απόδειξη θα είναι λιγότερο. Το καταδικάζουμε και μέσα από την εκπομπή σας. Ο γιατρός θα πρέπει να κόβει την απόδειξη. Μα είναι πάρα πολύ συχνό. Κάτσε, τι σου είπα, δεν είπες το πιο σημαντικό κομμάτι. Χωρίς απόδειξη θα είναι λιγότερα. Και πραγματικά το αστείο. Μην το γενικεύω. Πάντως δεν είναι, Γιώργο μου, μου επιτρέπεις, και προς το συμφέρον των γιατρών, όταν έρχεται το ΣΔΟΗ ή άλλες υπηρεσίες να κάνουν έλεγχο, ό,τι κατάθεση υπάρχει μέσα στο λογαριασμό του, που μπορεί να είναι από χρήματα που του έδωσε κάποιος για δανεικά ή για το οτιδήποτε, το θεωρεί μια έκδοση απόδειξης και πάνε και βάζουν φόρο σε όλο το ποσό και τρέχει στα λεφτά. Εάν, να σου πω κάτι, Παναγιώτη, και να το κλείσουμε το θέμα. Εάν το Υπουργείο πει ότι οι δαπάνες με κάρτες θα εκπίπτουν οι δαπάνες με κάρτες, θα εκπίπτουν. Θα μειώνει το φόρο σου. Δεν μπορεί να μην είναι και η αμοιβή του γιατρού μέσα. Όλα πρέπει να είναι. Όλα πρέπει να. Και αν θέλουμε μια στροφή, Γιώργο, πρέπει να είναι. Γιατί αυτό αφορά και τον γιατρό που θα πάει σε ένα ηλεκτρολόγο. Και να είναι από το πρώτο ευρώ το 5% που θα πάει σε ένα γιατρό. Κύριε Παπαδάκη, εγώ σας λέω λοιπόν μέσα από την εκπομπή σας ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα είμαστε ενάντια στο να χτιστεί μια φορολογική συνείδηση. Το ξεκαθαρίζω. Αυτό το οποίο θέτω, και ας το δει ο κύριος Αλεξιάδης ή όποιοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εάν κατοχυρώσει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία σας είπα εγώ, προσωπικά, εάν υπάρχει μια τέτοια εικόνα την οποία περιέγραψε η συνεργάτη σας, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό δεν θα έχουμε καμία αντίρρηση. Το είπα όμως, διότι τέλος το κράτος θα πρέπει να δουλέψει. Όχι να αναθέτει την εύκολη λύση πάντα στις τράπεζες και στους ιδιώτες με αυτή τη μορφή. Λοιπόν. Πρέπει λοιπόν. Με την κάρτα υγείας, όπως έχουν όλες οι χώρες, να το κάνουμε και εδώ επιτέλους. Θα αποχαιρετήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παρτούλη, και τον Παναγιώτη Παντελή. Με τους υπόλοιπους έχουμε ράματα για την κουβέντα τους.